Πολύ μεγάλη νίκη που σημαίνει πολλά περισσότερα από τους 2 βαθμούς και την διατήρηση του ΑΕΔ του στην έδρα του πέτυχε ο Ερμής. Στο παιχνίδι που έδωσε στο κλειστό του σχηματαρίου επικράτησε με 74-73 της Δόξας Λευκάδας και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο 2022. Το συγκρότημα του Νίκου Οικονόμου μετά από ένα μήνα και πλέον από το προηγούμενο μάτς πέτυχε μία νίκη κόντρα σε όλους και όλα απέναντι στον κακό του εαυτό, στην αστοχία του, στην κακή διαιτησία και αγωνιζόμενο χωρίς τον προπονητή του στον πάγκο στο τελευταίο δεκάλεπτο, καθώς αποβλήθηκε, χωρίς τον Δημητριάδη που αποβλήθηκε και αυτός και ενώ βρέθηκε στο μείον 15 στην τρίτη περίοδο. Ίσως αυτή η νίκη να είναι η σημαντικότερη της σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν από την αρχή να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Στο πρώτο δεκάλεπτο κατάφεραν και προηγήθηκαν με 5 πόντους. Στο δεύτερο πήραν διψήφια διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 10. Στο τρίτο ο ρυθμός δεν άλλαξε, με τη Λευκάδα να διατηρεί τη διαφορά στα ίδια επίπεδα για να έρθει η έκρηξη στο 28, όταν με το σκορ στο 40-54 οι διαιτητές χρέωσαν με 2 τεχνικές ποινές τον Οικονόμου και τον απέβαλαν όταν διαμαρτυρήθηκε για καλάθι που δεν μέτρησε υπέρ της ομάδας του. Νωρίτερα είχε αποβληθεί και ο Δημητριάδης. Η Δόξα Λευκάδας προηγήθηκε ακόμα και με 15 πόντους και ο αγώνας έμοιαζε να έχει τελειώσει, αλλά ο Κυριακόπουλος έβαλε τη σπίθα και η φωτιά δεν άργησε να ανάψει. Τα εύστοχα τρίποντα έφεραν αυτοπεποίθηση, οι άμυνες διαδέχονταν η μία την άλλη, ο κόσμος έγινε ο έκτος παίκτης και ο Ερμής βρήκε τη δύναμη να γυρίσει ένα θεωρητικά χαμένο παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 65-68, ο πάγκος του Ερμή δέχθηκε μία ακόμα τεχνική ποινή και ο Κορτίδης με βολή έκανε το 65-69. Ο Σαρμακούπης με βολή μείωσε σε 66-69, ο Κυριακόπουλος με νέο τρίποντο ισοφάρισε σε 69-69 και ο Μπακέας μετά από τη νέα άμυνα που βγήκε με νέο τρίποντο έκανε το 72-69. Ο Κατοπόδης μείωσε σε 72-71, αλλά ο Σαρμακούπης με 2 στις 2 βολές έκανε το 74-71. Ο Σαρμακούπης ήταν άστοχος σε βολές στη συνέχεια, αλλά η Δόξα αστόχησε σε 2 προσπάθειες για τρίποντο και απλά με καλάθι για 2 πόντους διαμόρφωσε το τελικό 74-73 με τον Ερμή να πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη. 10 λεπτά, 17-22, 32-42, 44-57, 74-73. Για τον Ερμή, ο Κυριακόπουλος είχε 14 πόντους με 3 τρίποντα, όσους και ο Καρακονσταντάκης, ενώ ο Μπακέας είχε 12 με 4 τρίποντα. Για την Δόξα, ο Κουρτίδης σκόραρε 25 πόντους, ο Κοντούδης 16 με 2 τρίποντα και ο Βαγενάς 14 με 4. Τι να πούμε, συγχαρητήρια στον Ερμή. Κέρδισε γιατί τα παιδιά του βγάλαν ψυχή, ακόμα και όταν έχασε σημαντικούς παίκτες, όπως είναι ο Τάσος, αλλά βρέθηκε και να παίζει και χωρίς τον προπονητή του. Τα παιδιά τα υπόλοιπα που παίξανε δώσανε την ψυχή τους και καταφέραν να κερδίσουν το παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνει οι παίχτες. Δηλαδή μετά από μια τέτοια ήττα με τον τρόπο που ήρθε, η ευθύνη είναι καθαρά του staff. Δηλαδή ο προπονητής έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζουμε ένα απόλυτο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, να σκοράρουμε 40 πόντους και να έχουμε τον αντίπαλο χαμηλά όπως θέλαμε να είναι και στο δεύτερο ημίχρονο να τρέμουμε να πασάρουμε την μπάλα. Εκεί είναι ο προπονητής ο οποίος πρέπει να βρει λύσεις για να κάνει τα παιδιά του να παίξουν. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, είναι δύσκολο να το παρακολουθείς απ' έξω. Τα παιδιά αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια, όπως όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Πάντα είμαι αυτής της φιλοσοφίας και αυτό το σκεπτικό. Τι να σου πω, ήταν κάτι τεράστιο αυτό που συνέβη. Πρώτη φορά ο κόσμος είδε να ακούγεται το όνομα Ερμής στο γήπεδο. Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά αυτά. Για τους προπονητές που ανταποκριθήκαν μετά, για τον συνεργάτη μου που ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί τον αποβάλλεται πρώτος προπονητής, καταλαβαίνεις γιατί αυτό μάτς πάει το βάρος στον συνεργάτη μου. Δεν νομίζω να ξαναβρεθούμε μάλλον σε τόσο δύσκολη κατάσταση χωρίς τον Τάσο Δημητριάδη, χωρίς εμένα στον πάγκο με 15 πόντους. Άρα καταλαβαίνετε τι έχουμε καταφέρει. Περίμενε ότι θα ήμασταν καλοί, είχαμε αρκετά κρούσματα, τουλάχιστον 8 με 10 κρούσματα είχαμε με κορονοϊό. Η ομάδα υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή προπονητικά, όχι μόνο και αγωνιστικά και σαν προπόνηση. Σήμερα έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπως είδατε. Εμείς δεν ήμασταν καλοί, καθόλου καλοί. Από την αρχή του παιχνιδιού μπορώ να πω και νευρική στο παιχνίδι. Η Λευκάδα μπήκε καλύτερα, ήταν καλύτερη, έλεγξε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως εμείς, παρότι και την αποβολή του Δημητριάδη και του προπονητή με τεχνικές ποινές και αντιαθλητικά φάουλ, βρήκαμε τη δύναμη, το σθένος